ένα υπέροχο τραγούδι από τον Γιάννη Κυρατσόν και να τον αποδεχτώ με την Ραχίλ στη συνέχεια. Να δούμε πού θα τους δούμε live και δεν πρέπει να τους χάσουμε. Βγήκα και έχω τη Ραχίλ και το Γιάννη και σήμερα το βράδυ θα πάμε όλοι στο Μότζο να τους δούμε live. Γιατί ακολουθεί σειρά εντωμεταξύ εμφανίσεών τους και εμένα μου αρέσουν πολύ και τα τραγούδια τους και η σκηνική τους παρουσία. Που το σκηνική παρουσία δεν περιγράφει αυτό που βλέπετε και ακούγεται πολύ αποστηρωμένος όρος, ρε παιδιά, το σκηνική παρουσία. Ο Γιάννης κάνει φλικ στη σκηνή. Καμία φορά. Και εσύ τον Αρμενοβίλ, τον ξεκουστά και μυρωμυρό. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Τι γίνεται, τι κάνετε, ένα πρώτο καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Αμήν. Δεύτερη χρονιά με τον Γιάννη μαζί. Μπράβο, είδες, έδεσε το γλυκό. Ναι, περιοδία τώρα κάνουμε κυρίως στη Θεσσαλονίκη και περιφερήξη. Ακόμα Αθήνα δεν έχουμε κατέβει. Περιμένουμε στην τρίτη χρονιά θα κατέβουμε Αθήνα. Κοίτα, η τέτοια φορά είναι εύκολη. Την τρώω στην. Το κατάλαβες και αρχίζεις να τσουλάς. Εφόσον αρέσουμε στους Θεσσαλονικείς, είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ξέρετε ότι είναι η μεγάλη γενική η Θεσσαλονίκη, ναι. Έτσι δεν είναι. Θα έρθείτε Μότζο σήμερα. Με μεγάλη χαρά. Ναι. Τι ώρα? Τι ώρα? Κατά τις 10. Το outfit είναι σωστό ή πρέπει να ντυθώ λίγο πιο rock? Είναι εξαιρετικό. Special. Α, εντάξει, yes, μπορώ. Yes.
Θέλω να πω, αν είναι να δεσμεύομαι από το φορέματα, να μην μπορώ να χορέψω. Αν μπορώ με το τακούνι να το βγάλω. Να πάω να... Εντάξει, δεν είμαστε και όπα. Είμαστε, ναι. Κάνουμε ένα πολύ ωραίο συμμαζεμένο live. Έχουμε και τα ανεβαστικά, έχουμε και τις μπαλάντες. Τραγούδι. Να, τι τραγούδι. Τι τύπου. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι έχουμε γενικά αρκετά live αυτή την περίοδο. Το πρώτο είναι σήμερα, την άλλη Πέμπτη θα είμαστε στη Ρένδη. Και έπεται συνέχεια. Παίζουμε ελληνικά ξένα τραγούδια από προκ και παίζουμε και κάποια δικά μας κομμάτια. Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Ντοβέλιο, πολύ καλό συνεργάτη που παίζει πλήκτρα. Είμαστε δηλαδή ένα group τρία άτομα. Unplugged, ακουστικό παίζουμε. Για τους χώρους της πόλης το Unplugged είναι κάτι πάρα πολύ βολικό, ευέλικτο. Οπότε φυσικά το και κάνουμε είναι. Συχνά. Και φοριέται. Από David Bowie μέχρι, ξέρω... Τα πάντα, παίζουμε, ναι, ξένα rock, pop. Δελιβόρια. Ελληνικά, γαλάνι, πορτοκαλόγλου, τέτοια πράγματα. Δεν μου λέτε, το Bonzo από πότε άρχισε τα live, ρε παιδιά, έχω χάσει επεισόδια. Νομίζω, πέρσι έκανε, νομίζω όχι, φέτος πρέπει να ξεκίνησει. Άρα είστε τύπου από τους πρώτους που κάνε... είμαστε, ναι, ναι. Μπράβο, και ποδαρικό, έτσι, δεν ξέρετε, ναι, ναι, ναι. Αυτά μετράνε. Και πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ, πολύ, ναι. Πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς πάνε γενικά οι εμφανίσεις, κατά τα άλλα, δηλαδή, σε τι φάση είμαστε μουσικά? Μουσικά κυρίως εμείς τώρα στο Unplugged, αυτό το ακουστικό το σχήμα που έχουμε, Χριστίνα, παίζουμε και κάποια δικά μας κομμάτια, αλλά κυρίως είμαστε διασκεδαστές, δηλαδή αυτός είναι ο ρόλος μας σε ό,τι αφορά το live. Τώρα προσπαθούμε παράλληλα να δημιουργήσουμε και το δικό μας μουσικό χώρο και εγώ και ο Γιάννης. Ο Γιάννης πρόσφατα έχει τελειώσει και έχει αναρτήσει το καινούργιο το βίντεο κλιπ. Το οποίο είδαμε προηγουμένως, με τη Ζωή Χωραφά, Ναι. Η Ζωή βρίσκεται μόνιμα στη Γαλλία και είναι η κόρη του Γιώργου Χωραφάς. Και το σκηνοθέτησε ο γιος του, ο Ηλίας Χωραφάς. Οικογενειακή υπόθεση. Πώς δεν έκανε και κανένα... με κανένα, πώς το λένε, Τζον Γόκερ, να κάνει και κανένα πέρασμα. Έτσι δεν είναι. Όντως. Τι ωραία, πώς και ήρθατε σε επαφή με τη Ζωή. Κάτσε, λέμε λίγο το του Γιάννη. Να πάω πιο πίσω. Όχι, κάτσε και πίσω, παιδί μου. Έτυχε να γνωριστούμε στον Ιαννό που και εργάζομαι με τους γονείς. Πηγαίνω, έρχεται γενικά συχνά. Τον Γιώργο Χωραφά και τη μητέρα του. Και υπήρξε μια αμοιβαία συμπάθεια. Και μετά μέσω ίντερνετ βρεθήκαμε μέσω social media και με τη Ζωή. Και κουβέντα στην κουβέντα, της είπα ότι κάποια στιγμή θα πάω στη Γαλλία για διακοπές το καλοκαίρι. Πρώτη φορά στη ζωή μου κι εγώ. Πολύ χαρά. Και στο Παρίσι και ήταν εκείνη την περίοδο. Τέλος πάντων, βόλεψαν όλα αυτά τα πράγματα και αποφασίσαμε να κάνουμε έτσι ένα κλιπάκι. Ήταν δική μου πρόταση, δέχτηκε με χαρά και το κάναμε. Η οποία σημειωτέων, δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε στον τύπο, εν πάση περιπτώσει, είναι από τις ενζενή ηθοποιούς, οι οποίες φαίνεται ότι θα έχουν και μεγάλη καριέρα στο μέλλον. Είναι ανερχόμενη αρκετά στη Γαλλία, πάει πολύ καλά. Είναι runner-up, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά. Δεν τα ξέρω αυτά. Από τα τραγούδια τα θυμάμαι, από τα ραδιόφωνα που έλεγε runner-up, ότι ανεβαίνει από τη θέση στη δεύτερη και από τη δεύτερη στην πρώτη. Ο Star FM μας τα άμαθα λίγο αυτά, μην νομίζετε. Το τραγούδι του Γιάννη λέγεται Ιστός και είναι από το δεύτερο του άλμπουμ. Θα τα λέω, ναι, Γιάννη. Ναι, είναι... Εγώ θα τα λέω. Λέγεται, ρε φίλοι μου, λέγεται. Τα γόρια είναι πιο ντροπαλά, αλλά δεν είναι σαν και εμάς, που είμαστε πιο, ξέρεις, εξωστρεφείς. Εντάξει, φτάνει, Γιάννη, να πω και για μένα τώρα. Λέγει, κορίτσι μου, και στα δικά σου. Όχι, εντάξει. Έβγαλε και το βίντεο κλιπ, το Hypnotize, νομίζω σε πρώτη μετάδοση σήμερα. Εγώ είμαι μια ελληνικό. Εγώ αράζω πίσω, έχει μια χαρά τα λέτε. Εγώ μια ελληνικό, μια ξέρω. Δεν ξέρω πού θα το πάω το θεματάκι. Καλά, γιατί πρέπει να επιλέξει, σου έχει βάλει κανένα στο μαγείρε στο λαιμό, σου πει ή θα κάνει αυτό ή εκείνο. Έτσι είμαι σαν ιδιοσυγκρασία. Δεν μπορώ να επιλέξω. Θα λέω ξένο, θα λέω ελληνικό. Αυτό είμαι, δεν μπορώ και τα δύο μαζί. Αυτές τις ταμπέλες, ας πούμε, ότι πρέπει να και καλά, επειδή είναι πιο ελληνικό, ας πούμε, κάποιος τραγουδιστής, πες ότι παλιά ισχύαν αυτά. Ναι. Ότι κάποιος τραγουδάει ελληνικό, ξέρω εγώ, τραγούδι, α, δεν είσαι πολύ, επειδή τραγουδάς ελληνικό τραγούδι. Τα ελληνικά είναι μόνο για τα λαϊκά τραγούδια, όσοι θέλουν να τραγουδάνε ροκ είναι μόνο για ξένο στίχο. Τι είναι αυτά. Εντάξει, καμία σχέση. Παίζουν αυτά τα σενάρια. Στεριάζει πολύ και το ελληνικό και το ξένο. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα βλέπω στο μόνιτρο και το βίντεο κλιπ του. Ξαναβλέπω δηλαδή. Και έχει πραγματικά πάρα πολύ γούστο που είναι έτσι λιτό. Αχ, πες κι άλλα. Να πω κι άλλα. Τη άρεσε. Πώ το παρουσιάζει. Είναι φοβερή παρουσία. Είναι πολύ λιτό, όντως. Και λείπουν και μερικά ρούχα από ό,τι βλέπω. Ναι, να το κάνουμε λίγο ατμοσφαιρικό το βίντεο κλιπ. Κοίταξε, κορίτσι μου. Με τέτοιες αναλογίες, συγγνώμη. Και εγώ έτσι θα το έκανα ατμοσφαιρικό. Σε ευχαριστώ. Να λέμε και του τραβού, το δίκιο δηλαδή. Και έτσι, παράλληλα με τα Unplugged, πορευόμαστε, γνωρίζουμε και του χώρου τη πόλη που μα φιλοξενούν. Θα παίξουμε και Ρέμβι την άλλη Πέμπτη. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Κυρίω στη Ρέμβι.
Θεσσαλονίκη και στο Μότζο εμφανιζόμαστε. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, μην το ξεχυλώσουμε, δεν θα πάμε και σε όλα τα μαγαζιά τη Θεσσαλονίκη να παίξουμε. Θα είμαστε και στην Πτολεμαϊδα το άλλο Σάββατο, 20 το άλλο μηνός. Σάββατο, στον Γκάζι. Πτολεμαϊδα στον Γκάζι. Όσοι βλέπουν και από Πτολεμαϊδα. Ένα πολύ ωραίο wine bar που έχει φιλοξενήσει Λέκα. Η Αντωνοπούλου. Αντωνοπούλου. Έχει... Πολλοί, πολλοί καλλιτέχνε έχουν βρεθεί. Ναι. Εξαιρετικός χώρος. Μου έλεγε και... η Ραχίλ ότι ναι. στις 6 Φεβρουαρίου ναι. θα ανοίξει με τους... Lifelike Portrait. Lifelike Portrait, τους Kovacs. Ναι. Είναι η μπάντα στην οποία αυτή τη στιγμή... Μεγάλη χαρά. Είναι αγγλόφωνο, post-rock. Γράφει και... Να, τώρα με μπερδεύεις όμως, με λοιπόν, αυτά τα post-rock, ναι. αυτά τώρα λοιπόν, αυτά μπάντα, δεν τα έχω, παιδιά. Η μπάντα ανήκει στο Γιώργο τον Βασίλα, τον οποίος γράφει και τη μουσική. Είμαστε ένα αγγλόφωνο group. Έχουμε κυκλοφορήσει το πρώτο μας δίσκο, Lifelike Portrait Closer One, έτσι λέγεται. Δυστυχώς δεν πρόλαβα, γιατί ήρθα από τη δουλειά, δεν πρόλαβα να σας φέρω ένα CD την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά και αν ναι. υπάρχει και οπτικό υλικό να το παίξουμε από Δευτέρα να το δει και ο κόσμος. Μακάρι, ευχαρίστω θα σας το στείλουμε. Λοιπόν, και ήθελα να πω ότι με τα παιδιά, με τους Lifelike Portrait, μας κάλεσαν από το Principal για να ανοίξουμε τους Kovacs. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς συνήθως γίνεται αυτό. Δηλαδή, όταν ακούμε ότι κάποια συγκροτήματα ελληνικά ανοίγουν μεγάλα ξένα που έρχονται για περιοδεία. Πώς συμβαίνει αυτό το πάντρεμα? Αυτό συμβαίνει διότι, Χριστίνα, γνωριζόμαστε κυρίως, ας πούμε, η μουσική με αυτούς που έχουν τα μαγαζιά ή με τους διοργανωτές. Οπότε, ο διοργανωτής θεώρησε ότι... ταιριάζουμε πολύ ταιριάζει. Ωραία στο ύφος. Το μαθαίνουν οι Kovacs, ποιοι θα τους ανοίξουν ή ήδη το μαθαίνουν? Φαντάζομαι ποτέ. Το μαθαίνουν. Είναι αναλόγως στην ιδιοσυγκρασία δηλαδή του γκρουπ, δεν ξέρω. Γελάει ο Γιάννης για κάποιο λόγο. Γελάω γιατί ακόμα και αν δεν προλάβουν να ακούσουν τους Lifelike Portrait, θα τους ακούσουν και θα τους δουν εκείνο το βράδυ οι Kovacs και θα εντυπωσιαστούν. Μακάρι. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Και ισανότερα, μου αρέσει πολύ αυτή η ευχή. Και ισανότερα, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα σήμερα το βράδυ ξεκινάμε με Mojo. Με Mojo, ναι. Και ό,τι βρίξεις κατεβάσει για τα επόμενα live. Και μετά Ρέμβι, Πτολεμαϊδα, ξανά Μότζο, ξανά Ρέμβι, ξανά Πτολεμαϊδα και Τούμπαλιν. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έχουμε μια υπέροχη χρονιά. Λοιπόν, καινούργια παραγωγή, θεατρική.